θα λύσουμε ένα πρόβλημα της καθημερινής μας πράξης, δύσκολο, αν έχει λύση, και θέλω τη βοήθειά σας, ούτως ώστε να το πετύχουμε. Λοιπόν, conflict of interest. Ας γνωρίσουμε το Χρήστο. Ο Χρήστος είναι ένας μηχανικός, 46 ετών, 15 χρόνια πετυχημένου γάμου, σύζυγός του 39 ετών, εμφανίσιμη όπως δηλώνει ο ίδιος. Έχει ένα παιδί που το απέκτησαν με εξωσωματική πριν από 4 χρόνια. Ιδιαίτερα αθλητικός, αλλά αναγκάστηκε πριν 7 χρόνια να διακόψει όλα τα σπορ που έκανε, λόγω προβλήματος στο γόνατο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να βάλει 20 κιλά. Το μόνο φάρμακο που χρησιμοποιεί είναι ένα αντιυπερτασικό, νεμπιβολόλι. Τα τελευταία 5 χρόνια συνδυάζεται με την αλλαγή του τρόπου ζωής η εμφάνιση της υπέρτασης. Έτσι, 7 χρόνια σταμάτησε αθλητισμό, 5 χρόνια είναι σε αντιπερτασικό όταν διαπίστωσε την υπέρταση. Προβλήματα στήσης τα τελευταία 3 χρόνια. Και τώρα θέλω να ανοίγετε τα μικρόφωνά σας που υπάρχουν σε όλα τα θρανία για να με βοηθήσετε σε κάποια ερωτήματα. Εάν ήταν υπογόνιμος, πιστεύετε, ποια υποθέτετε ότι ήταν η αιτία, αν αυτός έφταιγε για το πρόβλημα, ποια μπορεί να είναι η αιτία της υπογονιμότητάς του. Λοιπόν, πέστε μου τη σκέψη σας, έτσι, λίγο θολά να το πάρουμε. Ένας τύπος αθλητικός, γερός, έκανε τα σπορ του, παντρεύεται, χαρούμενος, λέει έχω μια πολύ ωραία γυναίκα, είμαι πολύ καλή η σχέση που έχω και έχω δυσκολίες για να κάνω παιδί. Από το ιστορικό βλέπετε κάτι που ήδη σας κίνησε την περιέργεια. Ναι, ανοίγεις Κώστα το... Το βίτα μπλόκερ που έπαιρνε. Το βίτα μπλόκερ που έπαιρνε, μάλιστα. Κάτι άλλο. Το βίτα μπλόκερ πώς το σκέφτεσαι Κώστα, να επηρεάζει. Εντύπωση ότι κάνει μειωμένη κινητικότητα κάποια... Κάποια, μάλιστα. Οκ, okay. Άλλο κάτι. Ναι, Λεωνίδα. Μήπως ως αθλητικός που ήταν έπαιρνε κανένα συμπλήρωμα... Πολύ ωραία. Κανένα συμπλήρωμα, καμία τεσοστερόνη, τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Κάτι άλλο. Κώστας. Η αλλαγή τρόπου ζωής, δηλαδή τα κιλά και η παχυσακία που ξαφνικά έβαλε βάρος, το ξαφνικά νομίζω ότι εννοείς, έτσι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θα ήθελε κάποιος να επισημάνει. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα ποσοστά στη ιατρική υπογονιμότητα ξέρουμε ότι είναι σε όλες τις μελέτες από 9 με 15%. Έτσι, πρόσφατη μελέτη, Human Reproduction Update 2017. Και η επιπτώση από τα 20 κιλά που πήρε, μπορεί το βάρος να ευθύνεται και για τη στήση. Τα προβλήματα που έχει 3 χρόνια. Πάμε πίσω στο ιστορικό, να το ξαναδείτε. 3 χρόνια, 7 χρόνια πήρε, τα τελευταία πήρε 75-95 κιλά και έχει μία πενταετία στο αντιπερτασικό του. Τι θα μπορούσε από αυτά να βλάψει στη στήση του? Δηλαδή, να ακούσω ένα-ένα. Ένα-ένα. Τρίφωνα. Ο ένα λέω εγώ το ξέρω αυτό. Σωστά. Ήταν κατάσκοπος. Ταξίδεψε μέχρι στις Βαλτικές χώρες για να έρθει να καρφώνει εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλος. Λέτε. Λέτε. Λοιπόν, να μιλήσει λίγο από τη Ζάκη, θα να έχουμε κανένα νέο. Λοιπόν, λέγε. Τι από εδώ πέρα θα μπορούσε να συμμετέχει στο πρόβλημα της στήσης. Σίγουρα το βάρος.
το βάρος, άρα με τα 20 κιλά το BMI του δηλώνει μεταβολικό σύνδρομο. Άλλο, κάποιος άλλος, κάποια άλλη αιτία. Η θεραπεία της υπέρτασης. Η θεραπεία της υπέρτασης είναι, τι είναι, βίτα μπλόκερ. Οι βίτα μπλόκερ επηρεάζουν. Δεν εννοώ αυτό. Ποιο. Πες μας, τι εννοείς. Είχε μάθει να δουλεύει με υψηλές πιέσεις και όταν φτιάξαμε την πίεση. Μάλιστα. Τη ρίξαμε για την πίεση, οπότε και ρηγμένη και στο πέος. Πολύ σωστό. Κάποιος άλλος. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Οπα. Λοιπόν. Η διατροφή. Κύριε Ζώτο, η διατροφή τι ρόλο παίζει τελικά. Τι κάνει στην στο σπέρμα. Είσαστε και αποσχολεί μεγάλη του γένους υπογονιμότητας. Πολύ συχνά στο μικρόφωνο, όχι, όχι έτσι. Έχετε όλοι μικρόφωνα. Έχουμε η εγκατάσταση τεχνολογικά. Είμαστε τόσος κόσμος για να... το πατάτε, γίνεται κόκκινο και μιλάτε. Α, οκ. Okay. Πολύ συχνά βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς υπογονατισμό. Γιατί? Έχουμε αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε μια αρωματοποίηση των ανδρογόνων σε ιστρογόνων. Δηλαδή, για εξηγήσε με αυτό το slide, γιατί είναι πολύ μπερδεμένο να το καταλάβω εγώ. Είναι, το οξυδωτικό στρες είναι το ένα κομμάτι με τις οξυδωτικές ρίζες που έχουμε. Εδώ πέρα κάτι λέει ότι υπάρχει ένα παρέμβαση της διατροφής, έτσι, ορμονική πλέον, έτσι, το νούμερο ένα. Και κάτι είπατε δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο, ποιος είναι ο δεύτερος ρόλος. Ποιος είναι ο δεύτερος δρόμος που επηρεάζει το οξυδωτικό στρες. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η άσκηση, στρες, κάπνισμα και η διατροφή. Μάλιστα. Μπορεί η υπέρταση που είπε ο Ήμπορας να είναι αιτία. Μπορεί το αντιπερταστικό να προκαλέσει αισθητική δυσλειτουργία. Πόσοι θεωρούν ότι η υπέρταση αυτή καθεαυτή είναι το αίτιο σε αυτόν. Έτσι. Από ιστορικό. Κανένας. Ένας ίσως. Πώς θεωρούν ότι το αντιπερταστικό είναι η αιτία. Βίτα μπλόκερ. Αρκετοί. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα το είχα ξαναπαίξει στο σχολείο πριν χρόνια. Αντιπερταστικό, μην σφραγίζουμε τα αντιπερταστικά όλα, ότι είναι κατά της στήσης. Και ιδιαίτερα τον επίβολο είναι το καλύτερο που υπάρχει. Γιατί? Γιατί παρότι βίτα μπλόκερ, δέστε το μηχανισμό. Είναι ουσιαστικά δωρητής μονοξιδίου του αζότου. Δηλαδή είναι ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει τη στήση. Και είναι το μοναδικό που σίγουρα βοηθάει τη στήση. Άρα, αυτός που του το έγραψε, του έγραψε το καλύτερο που μπορούσε. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο και το σεξουαλικό ιστορικό, αφιερωμένο στον κύριο Μητρόπουλο, που αγαπάει πάρα πολύ αυτό, όποτε έχει ιστορικό, σεξουαλικό ιστορικό, στο ιατρείο του το χαίρεται. Λοιπόν, αναφέρει 8 με 10 επεισόδια χωρίς στήση κατά την επαφή με τη γυναίκα του πριν από αρκετά χρόνια και είναι και μοναγωμικός. Από τριετίας μείωση σταδιακά σκληρότητας. Τους τελευταίους 6 μήνες μπορεί να πετύχει διείσδυση μόνο με τη βοήθεια του με το χέρι. Τις περισσότερες όμως φορές, 7 με 10 τα καταφέρνει. 3 με 10 φορές και δυσκολία διατήρησης της στήσης. Εδώ πέρα οι 3 λέει που αποτυχάνουν. Αναφέρει και πόνο κατά την εξυπηρέτηση κάποιες φορές. Πρωινές στήσεις, σπάνιες, κάποτε ξυπνούσε με επώδυνες νυχτερινές στήσεις. Ποιος θέλει λίγο να αρχίσει η πρόταση να μας λέει τι σκέφτεται με κάθε πρόταση από αυτές, από το ιστορικό. Το ιστορικό το ρωτάμε και κάνουμε την ερώτηση και κάθε φορά, το λέμε τώρα πάρα πολλά χρόνια, με το που μας το λέει, αμέσως τι σκεφτόμαστε στο μυαλό μας, τι γίνεται μέσα στο σώμα του. Και αυτό το σύμπτωμα δημιουργείται. Άρα, ποιος θέλει να πει για αυτά τα 8-10 επεισόδια χωρίς στήση κατά την επαφή με τη γυναίκα του πριν αρκετά χρόνια. Λίγο, ποιος το είπε στο μικρόφωνο. Όταν λέτε πριν από μερικά χρόνια, τι εννοείτε.
Πριν 10, άλλο, πριν 10 χρόνια, για 5 χρόνια, τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους, okay. είχε 8 φορές από τις 150, δεν τα κατάφερε. Okay. Και μην μιλήσεις κανένα, Πέτρο, εσύ τελευταίος θα μιλήσεις. Ερωτήσεις μπορείς να κάνεις όσο θέλεις. Απαντήσεις, Βιδύρης, λέγει. Φαίνεται, Σβαυλάκης. Φαίνεται ότι εδώ και καιρό έχει κινήσει να έχει προβλήματα. Αλλά μάλλον με την πάρα του χρόνου, βάζοντας και άλλους παράγοντες κινδύνου, τα προβλήματα γίνονται πιο συχνά. Αυτό είναι σαφές. Όλοι συμφωνούμε ότι είχε αρχίσει να έχει προβλήματα. Λοιπόν, το πρώτο αυτό εδώ, τι σημαίνει? Κάτι έχει αρχίσει, 8 με 10 επεισόδια σε 10 χρόνια. Προφανώς. Πάει το μυαλό σας σε κάτι οργανικό? Όχι. Πόσοι πιστεύουν ότι και τα 8 και 10 ήταν αρχή οργανικού? Οκ. Κύριος Ζώτος θέλει να μιλήσει, διακαώς. Διακαώς όχι, αλλά... Βλέγει, Κώστα. Αυτά τα επεισόδια, όταν μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και παλιά, που μπορεί να τα καταγράψει ακριβώς στο μυαλό του, ήταν τόσο φοβερό για αυτόν, τα 8-10 επεισόδια στις 150-200 επαφές, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει και ψυχογενές κομμάτι 100%. Έχει λίγο άγχος να το καταφέρει. Έχει πολύ άγχος. Αυτός έχει στο μυαλό του ότι χτες δεν κατάφερε. Σωστά. Γιατί άμα ρωτούσατε, ας πούμε, εμένα, θα τα είχα ξεχάσει. Ούτε θα τα ανέφερα. Δεν είχα ποτέ. Δεν είχα ποτέ, λέει και Λοιπόν, 3 χρόνια μείωση σταδιακά σκληρότητας. Αυτό που πάει το μυαλό μας. Πού? Μικρόφωνο και μιλάτε. Έλα. Σε οργανικό αίτιο. Τι οργανικό αίτιο, είναι ευρωγενές? Αγκιακό μάλλον. Μάλιστα. Σωστό. Πάμε στο παρακάτω. Τους τελευταίους 6 μήνες μπορεί να πετύχει διείσδυση μόνο με τη βοήθεια του χεριού. Αυτό τι φανερώνει? Εξέλιξη. Λοιπόν, 3 στις 10 φορές και δυσκολία διατήρησης της στήσης. 3 στις 10. Σημαίνει ότι έχουμε φλεβική διαφυγή. Σωστά, πώς συμφωνούνε? Δεν συμφωνούν πολύ. Αχ, δεν τζιβάτε. Τα έχετε μάθει πια. Δεν τζιβάτε. Ναι, εντάξει, 3 στις 10 γιατί δηλαδή? Υπάρχει το μαγικό χέρι που άλλο το ανοίγει και το κλείνει. Άμα κάνει τρύπα, κάνει τρύπα. Άμα έχει τρύπα, πάντοτε. Άμα πατήσετε καρφί που ερχόστε με το αυτοκίνητο, δεν θα ήταν μεταξύ Βελεστίνου και Βόλου μια χαρά και από το Βόλο μέχρι την Πορταριά κάτω το λάστιχο. Έτσι, κύριε, αναφέρει και πόρο κατά την εξφάλιση κάποιες φορές. Καλά, και τι έγινε από το ζόρι του, Συμφωνούμε. Πρωινές στις σπάνιες κάποτε ξυπνούσε με επώδυνες. Και τώρα δεν έχει και πρωινές σκίσεις. Μας ενδιαφέρει αυτό μάλλον αδιάφορο, έτσι? Θέλει κανένας να του δώσουμε σημασία? Όχι. Α, ο κ. Μητρόπουλος θέλει. Δηλαδή, εκείνο που έμαθα εγώ ότι ήταν το απόλυτο τεστ για το διαχωρισμό των οργανικών και ψυχογενών αιτίων δεν ισχύει πια. Ποιο είναι αυτό? Η ύπαρξη των πρωινών στήσεων. Σωστά. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ αυτά. Πρωινές στις σπάνιες. Και προσπάθησα να τα ξεχάσω όλο το υπόλοιπο. Ωραία. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, έχει την απορία και λέει μειώθηκαν. Μας ενδιαφέρει ο αριθμός και τι άλλο μας ενδιαφέρει, τι θα ρωτούσατε? Κλασική ερώτηση που κάνουμε για τις πρωινές στήσεις, έχεις ή δεν έχεις? Κάπου, αλλά όχι όπως παλιά, πολύ γενικό. Η επόμενη ερώτησή σας? Σχηρότητα και διάρκεια, που σημαίνει η ερώτηση πώς την κάνουμε λίγο πιο λαϊκά, να μας καταλαβαίνει ο άνθρωπος που κάθεται, να μην το ρωτάμε και είναι σαν γιατρό, γιατί μετά ανοίγει το Google και κρυβρίζεστε που το παίζει γιατρός. Αν μπορεί να κατουρίσει, κατουράει στον τοίχο. Πάρα πολύ σωστό. Αλλά πιο καλά τι ρωτάμε? Οι πρωινές σου είναι καλύτερες από τις σεξουαλικές σου? Η κλασική ερώτηση που κάνουμε. Πρωινές στήσεις. Είναι σκληρές, δηλαδή, άμα τις συνέκρινες και άμα σου πει καλύτερες, η επόμενη ερώτηση. Αν αυτή τη στήση την είχε στο σεξ, θα ήσουν τώρα εδώ? Άμα σας πει όχι, ψυχολογικό, να είσαι καλά παλικάρι, πήγαινε αλλού. Λοιπόν, άρα απαντήσαμε ότι η αισθητική λειτουργία είναι προοδευτικά επιδεινούμενη. Είναι τελικά οργανικής αιτιολογίας εδώ, μάλλον ναι. Έτσι. Και έχει αρτηριακής, μάλλον ναι. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Στα μάλλον ναι τα βάζουμε, γιατί να μην είμαστε, ποτέ δεν είμαστε,
Δεν σφραγίζουμε, δεν υπογράφουμε διαγνώσεις. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τα βασικά. Πρέπει να έχει ερέθισμα. Άμα είσαι στρεσαρισμένος και δεν έχει εμπιστοσύνη, άμα πας και αντί να κοιτάς το σεξουαλικό σου ερέθισμα, όποιο είναι αυτό και όποιος αρέσει, και ασχολείται ο εγκέφαλός σου με το πουλί, είναι σκληρό, δεν είναι, θα σηκωθεί, δεν θα σηκωθεί, προφανώς με αυτά τα μηνύματα δεν θα κάνει τίποτα. Άρα αυτός είναι ένας παράγοντας. Θέλουμε καλά μηνύματα, συνεχή, να μην διακόπτονται από τίποτα, για να έχουμε αύξηση της ροής και μείωση του αίματος που φεύγει από το πέος. Οι δύο μηχανισμοί. Αίμα μπαίνει και δεν βγαίνει. Μπαλώνει και φουσκώνει. Άμα το κάνουμε τρύπα, δεν φουσκώσει ποτέ. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Έτσι. Ξέρουμε για όλους τους παράγοντες κινδύνου. Ό,τι είναι κακό για την καρδιά, το λέμε, είναι κακό και για τη στήση. Και τι θα γίνει, θα γίνουν όλα αυτά. Όλες αυτές οι αλλοιώσεις, τα ξέρουμε, να μην χάνουμε χρόνο, που στην αρχή είναι λειτουργικές, δηλαδή, ενώ δεν έχουμε αλλοιώσεις με αποφράξεις, αγγείων κτλ., δυσλειτουργούν τα αγγεία, δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, το πρώτο. Αυτός έχει μεταβολικό σύνδρομο, σίγουρα θα έχει κάποια δυσλειτουργία του ενδοθυλίου. Άρα θα έχει μείωση της αρτηριακής παροχής στο λεπτό. Έτσι. Και εδώ λέμε τι θα μπορούσε να κάνει. Να ξανακάνει άσκηση, έχει το πόδι του. Να χάσει βάρος, ναι, θα μπορούσε. Και ξέρουμε ότι άμα χάσει βάρος, μπορεί μέσα σε ένα τρίμηνο με μεσογειακή διατροφή και άσκηση βάρους να αλλάξει μια κατηγορία στο IAF προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, άσκηση και επίσης με το κάπνισμα. Το κάπνισμα θέλει πολύ χρόνο για να αποδώσει. Έτσι, 7 χρόνια λένε για να γίνει το remodeling. Είναι βέβαια και η ηλικία. Δεν μπορείς να είσαι στα ίδια. Η στυπιότητα της στήσης που έχει κάποιος που είναι κάτω από 40 δεν μπορεί να πάει με τα 50, 60, 70. Έτσι, το χέρι αυτό το δείχνω 10 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι το έχετε μάθει. Λοιπόν, τι θεραπεία θα δώσετε για τη λύση του προβλήματος της στήσης? Τι θεραπεία θα δώσετε? Ένα χάπι. Ε, σωστά. Λοιπόν, θα δώσετε ένα PDE5. Δοκιμασμένα, ασφαλέστατα, σίγουρα. Και σίγουρα σε αυτό θα το πιάσουν. Αφού τα καταφέρει και κάνει διείδηση, ξέρετε ότι αν δεν το πιάσει είναι ψυχογενές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό μπορεί και μόνος του. Γιατί να μην τον πιάσουν? Μάλιστα. Λοιπόν, ερωτήσεις για εσάς. Αν γνωρίζετε τους 4 PDE5 που υπάρχουν, ποιος είναι ο πιο γρήγορος? Ταχύτητα έναρξης. Αβαναφίλη. Ποιο είναι με μεγαλύτερη διάρκεια? Τα ταλαφίλη. Ανεπιθύμιες ενέργειες προφίλ. Διαβάστε το. Λοιπόν, το πιο φθηνό. Τα γενώσιμα. Okay. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει να μάθετε λίγο είναι να θυμηθείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Ένα θέλω να σας πω, ότι αν κάποιος έχει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, σίγουρα θα βρείτε ένα από τα 4 που να μην του την κάνει. Μπορεί ένα βαναφίλ να έχει ένα promising profile, αλλά αυτό είναι πολύ person dependent, ανάλογα με τον ασθενή. Σου λέει ένας με το Λεβίτρα κάνω φρουφιχτό πονοκέφαλο και σου λέει όλος μια χαρά με το Viagra κάνω πονοκέφαλο. Δεν σημαίνει ότι όταν κάνει πονοκέφαλο με το ένα θα κάνει με όλα. Έτσι. Μήπως η γυναίκα, η σχέση του δηλαδή, είναι η αιτία του προβλήματος με τη στήση? Έχουμε κάποια υποψία? Μονογαμικός λέει, μ' αρέσει η γυναίκα μου και τα λοιπά, όλα αυτά. Ε, όχι. Ναι, αλλά έχουμε ακούσει το λάθος σας. Έχουμε ακούσει μόνο αυτό, δεν έχουμε ακούσει τη γυναίκα του. Αυτός που έλεγα μου και όσο, να του αρέσει η γυναίκα και τα λοιπά και να σου πει άλλη, τον έχω βαρεθεί. Ή να τον γουστάρει. Αλλά τι να συμβαίνει π.χ. σε έναν άνθρωπο που έχει άγχος άμα θα τα καταφέρω ή όχι και από αυτό δοκιμάζεται η σχέση μου? Γιατί ο κύριος Ζώτος αυτό μας είπε. Για να έχει αποτυχίες αυτός έχει το άγχος. Δεν ισχύει όμως και, δεν ισχύει και το ανάποδο. Ποιο?
με την έννοια ότι, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ωραία με τη γυναίκα που δεν τα καταφέρνει, με μια άλλη σχέση θα τα κατάφερνε. Με εκείνη την άλλη σχέση, ένας τέτοιος τύπος, ειδικά μονογαμικός όλα τα χρόνια εκεί, δεν θα έχει ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Συνήθως είναι ανάστροφο. Με τη γυναίκα μπορώ, με την άλλη δεν μπορώ. Ναι, μα γι' αυτό μήπως. Φυσικά, γιατί. Το έχουμε κάνει δόγμα αυτό. Γι' αυτό λέω. Όχι, το δόγμα έχουμε ότι με την εξωσυζυγική είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το δόγμα μας. Με τη γυναίκα μας είναι σιγουριά και να μην έγινε τίποτα. Δεν. Έτσι. Λοιπόν, δέστε όμως, έχει μια γυναίκα επιθετική που έχει απαιτήσεις. Σε θέλω τώρα. Μπορεί να είναι κουρασμένος, να μην έχει κέφι και αυτός πρέπει να ανταποκριθεί. Γιατί νιώθει το βάρος. Να ένας παράγοντας που θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Έτσι. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και στη θεραπεία αυτό. Οι υπόδεινες εκτενέστησεις. Έχεις πετύχει κανένα σας άρρωστος που να σου πει «Μου σηκώνεται το βράδυ και δεν μπορώ πια, δεν το αντέχω. Πονάω, κάνω βόλτες για να μου πέσει». Πόσοι το είχατε αυτό. Μάλιστα. Τρεις, τέσσερις. Τι κάνατε, Τρίφωνα, τι έκανες. Υγεία. Άλλος, ζώτος. Στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, δεν σε ακούω. Τον έψαξα για φλεγμονία. Φλεγμονία πού, στο μάτι. Προστατήτητα. Στο προστατήτητα. Α, ποιος άλλος είπε. Το ίδιο και εγώ. Okay. Λοιπόν, 2017 δημοσίευση. Επόδεινες νυχτερινές θύσεις. Έτσι. Λοιπόν, μια μεγάλη μελέτη. Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα. Τι κάνουν οι ασθενείς για να καταφέρουν το βράδυ που ξυπνάνε με τις υπόδειες και δεν ξέρουν και χάνουν τον ύπνο τους, τι κάνουν. Πάνε να κατουρίσουν. Κάνουν βόλτες τριγύρω. Προσπαθούν να κάνουν κακές σκέψεις να τους πέσει. Λοιπόν, γονατίζουν λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Λοιπόν, κάνουν εξπερμάτιση πριν και μετά ρίχνουν κρύο νερό. Να ξέρουμε γιατί κάνουν. Λοιπόν, και δέστε τις θεραπείες που έκαναν. Μπακλοφένη, αμετριπτυλίνη, φυσιοθεραπεία, δέστε. Τα διάρκεια είναι αυτά που έδωσαν καλά αποτέλεσμα. Μπακλοφένη 10 μιλιγκράμμ, μπακλοφένη με κυπροτερόνη 1 και 2, εδώ πέρα 2, ένα περιστατικό, είναι λίγα, έτσι. Μπακλοφένη 75 μιλιγκράμμ, καλά αποτελέσματα, αλλά και με 30, καλά. Και εδώ καλά που έχει, πάλι μπακλοφένη 2. Τα ταλαφύλλη και φυσικοθεραπεία λύθηκαν. Τα ταλαφύλλη 5 μιλιγκράμμ είναι και τα δύο αυτά περιστατικά. Και σεξολόγος και φυσιοθεραπεία ένα περιστατικό. Λοιπόν, και λένε αυτοί οι συγγραφείς ότι η μπακλοφένη από φαρμακευτική αγωγή ίσως θα είναι το μόνο που αξίζει να δοκιμαστεί σε αυτούς τους ασθενείς. Κρατήστε το λίγο στο μυαλό σας, σαν μια απόπειρα, είναι αυτή η παρατήρηση που από όλα τα φάρμακα η μπακλοφένη του βοήθησε περισσότερο. Είδατε και ο αναγραμματισμός. Πιθανή διάγνωση θεραπεία λοιπόν τελική σε αυτόν τον ασθενή. Μάλλον μια μεικτού τύπου, έτσι με ψυχογενή στοιχεία και κάποια δυσλειτουργία που θέλει. Η δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, τι, άμα κάνετε μία ένεση, τι προκαλεί, ποια είναι η διαφορά ενός που έχει όπως αυτός μεταβολικό και τα λοιπά και λίγο αρτηριακή. Αρτηριακή υπέρταση, τι πάει στο μυαλό μας, τι είναι το γεννησιουργό αίτιο της αρτηριακής υπέρτασης. Ναι, να το πούμε λίγο μηχανικά, τι αλλάζει. Arterial stiffness, θα σας πούνε οι υπερτασιολόγοι, έτσι. Το αγγείο δυσκολεύεται να περάσει από την φάση χάλασης στη φάση σύσπασης. Άρα θα έχουμε μία αργή ροή. Αυτό που κάνουν στις ενέσεις, που κάνει 10 λεπτά ή 15 για να σηκωθεί και στον άλλο σηκώνεται σε 2. Έτσι. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αργή να γεμίσει, θα γεμίσει. Φασούλη το φασούλη, αν δεν το πιάσει το άγχος και τα χάσει όλα. Λοιπόν, άρα ένα PD5 θα είναι μια χαρά. Να κάνουμε λίγο την ανατροπή. Στο ιστορικό του όμως έχει και μία διάγνωση χρόνιας προστατήτητας. 5-6 επεισόδια σε 15 χρόνια μέσα, συμπεριλαμβανομικές ευκαιριακές αποτυχίες στο σεξ,
πόνο στην εξυπερμάτιση μια φορά, πόνο στο περίνεο περιοδικά ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, αγωγή στο παρελθόν, πάντα αρνητικές καλλιέργειες και έχει πάρει κοινολόν σε τρακυκλίνες την εδωπρόμη σουφαμεξαζόλη 4-5 φορές για 1-2 μήνες κάθε φορά, αντιφλεγμονώδη διάφορα και διάφορα παυσίπονα έχει χρησιμοποιήσει. Λίγο να μου διαβάσει κάποιος, να μου πει τι βγάζει από όλο αυτό. Άκης Μητρόπουλος, παρακαλώ, η έκπληξη. Δεν είχε γίνει πρώτα απ' όλα σωστή διαγνωστική προσέγγιση, γιατί τουλάχιστον δεν έχετε αναφέρει σωστά, κατά τη γνώμη μου, το κομμάτι που λέει πάντα αρνητικές καλλιέργειες. Τι καλλιέργειες? Σπέρματος. Πάντα διερεύοντας την ιστορία, γιατί... Εντάξει, με ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Χατζηχρήστου και το πώς αντιδρώμε μερικά πράγματα. Επομένως, έχουμε τα φαινόμενα, λοιπόν, ότι κάποιοι θα βάλουν την ταμπέλα κλινικά, εντός εισαγωγικών, και θα αρχίσουν τις θεραπείες. Κάποιοι θα βάλουν την ταμπέλα με καλλιέργεια ούρων. Κάποιοι θα βάλουν, το χειρότερο από όλα, την ταμπέλα με καλλιέργεια σπέρματος. Πόσοι δίνουν σε προστατήτηδες υποψία γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων? Αρκετοί. Καλλιέργεια σπέρματος, αρκετοί. Τα ποτήρια ποιότητα κάνουνε? Λιγότεροι. Μάλιστα, και δυστυχώς ελάχιστοι, λοιπόν, γιατί δεν ολοκλήρωσα, θα κάνουν τη σωστή προσέγγιση που είναι με τη στάμη μίας. Εκείνο νομίζω πως έχει τεράστια σημασία να πούμε είναι ότι η καλλιέργεια σπέρματος έχει νόημα μόνο για την αναζήτηση μυκοπλάσματος, ουρεοπλάσματος και χλαμιδίων όταν δεν έχει δώσει σωστά EPS, το προστατικό έκρημα στη στάμη ημίαρης. Αλλιώς έχουν βρεθεί και ταμπέλες να μπαίνουν δυστυχώς πολύ κακές και από την άλλη μεριά να παίρνουν άσκοπες αντιβιωτικές αγωγές ατέλειωτοι άνθρωποι. Και το κυριότερο απ' όλα με τις κοινολώνες. Να σας θυμίσω σε αυτή τη φάση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει αποδεκτό το έβριμα των μεγάλων κλινικών μελετών ότι τα κακά αποτελέσματα της χρήσης των κοινολωνών πάνω στους τένοντες μένουν για χρόνια μετά από τη χορήγησή τους και μπορεί να υπάρξει τενοντίτιδα ή ρήξη τένοντα χρόνια, το τονίζω το χρόνια με επίγνωση, μετά τη χορήγηση κοινολωνών. Και γι' αυτό το λόγο έχουν μπει σε πολύ μεγάλη απαγόρευση και τουλάχιστον περιορισμό. Ας είμαστε λίγο πιο φιδωλοί στη διάγνωση της ιστορίας της προστατήτητας. Άρα, σε αυτό τον ασθενή, με αυτή τη συμπτωματολογία, πού θα τον κατατάσσετε, κύριε Μητρόπουλε? Εάν δεν κάνω στάμη, πουθενά. Okay, το αν κάνω στάμη... Αρνητικό. Και η στάμη είναι αρνητική, εννοείται... μην το... έχουμε το δεδομένο με την παλιά κατάταξη σε αυτή την ιστορία, είτε θα μπει στην... μη μικροβιακή προστατήτητα ή στην κατηγορία 3. 3B. 3B ή 4. Ένα από τα δύο. 3B δεν είναι. 4. Αυτό νομίζω πως δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δύσκολο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να... Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν, κύριε Μικονιάτη, την 3 από την 4? Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Η τρία είναι όταν έρχεται τα συμπτώματα. Όταν έρθει ένας ασθενής με συμπτώματα και δούμε ότι έστω και στο 2-glass... Άρα αυτός δεν είναι 4, γιατί είναι δεν είναι ασυμπτωματικός. Είναι 3β, ναι. Είναι 3β. Κάποια αντίρρηση για το 3β? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μήπως η χρόνια μη βακτηριακή προστατήτιδα ήταν η αιτία της υπογονιμότητας, θα μπορούσε να είναι? Κάνει η χρόνια μη βακτηριακή, κάνει προστατήτιδα... υπογονιμότητα. Πόσοι λένε ναι? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζώτο, έχετε τη μητική σας. Για εξηγήστε μας αυτή τη διαφάνεια, ανοίξτε το μικροφωνό σας. Δεν τις έχει δει, είναι έκπληξη. Για το εξωτερικό στρες πάλι η συζήτηση και τι μπορεί να δημιουργήσει βλάβες στο DNA του σπερματοζωάριου. Μέσα σε αυτά, όλοι οι λόγοι που ράφτει.
Δεν το γράφω εγώ, το λέει ο κύριος με το δύσκολο όνομα. Μάλιστα. Και ποια είναι η διαδικασία, πώς γίνεται αυτή η καταστροφή? Άντε, σας έχω τεράστιο σκονάκι μπροστά σας. Αρχίζουν με τα ροζ, το οξυδοτικό στρες, καταστροφή του DNA και υπογονιμότητα. Έτσι, μην αυτό το ξεχνάτε. Αυτό όμως το κομμάτι αφορά την μικροβιακή προστατήτητα. Αφορά δεν ξέρουμε τι ήταν πριν 15 χρόνια. Αλλά αν την βάλετε στην κατηγορία 3β, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επικαλεστεί κανείς μια τέτοιου είδους να πω τελικά τι πιστεύω για την όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, οι του γεννηματάς το ξέρουν. Λοιπόν, έχω μια αρχή στην ιατρική μου πράξη. Όποια εξέταση υπάρχει για 40 χρόνια, 50 και δεν έχει αλλάξει, είναι ανεπαρκή στη φύση της και δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Δηλαδή θεωρώ ότι και η γενική ούρων και η καλλιέργεια ούρων δεν μου λέει ότι μια γυναίκα με υποτροπιάζες δεν έχει ουρολίμωξη και ευτυχώς βρήκε τώρα η PCR και το επιβεβαιώνει και το ίδιο γίνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θέλω λίγο να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όταν, αλλά η καθημερινή μας πράξη δεν μπορούμε να βασιστούμε σε τίποτα άλλο, δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα άλλο. Είναι η κλασική ιστορία που λέμε και με το PSA. Κακό, αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο που να βγει. Αλλά να έχετε την επιφύλαξη και να μην είμαστε κάθετοι με παλιές εξετάσεις. Ξέρετε αυτό το δόγμα που τα απέκτησα. Όταν τίμησαν το μαγαρίτι των Gleason που έκανε τον Gleason Score, η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία στα γεράματά του, στο AUA για τη μεγάλη του προσφορά, είχε πει ανεβαίνοντας στο Βήμα και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αυτό το βίντεο, ότι δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι χαρούμενος ή πολύ στεναχωρημένος. Και το λέω συνέχεια. Χαρούμενος λέει γιατί αναγνωρίστηκε η προσφορά μου και λυπημένος γιατί 40 χρόνια δεν έχει αλλάξει αυτό το σκορ και ακόμα βασίζεται σε αυτό. Να έχετε κάτι καλύτερο και έπρεπε να υπάρχει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό με είχε επηρεάσει από τα λόγια του Μακαρίτη σε αυτή μου τη λογική που μόλις προανέφερα. Μήπως η χρόνια μη βακτηριακή είναι η αιτία της θετικής λειτουργίας? Κανεί σχετίζεται? Πιστεύει κανένας, Πέτρο? Έτσι λένε. Λοιπόν, σχετίζεται. Σχετίζεται πολύ λίγο. Πόσες φορές αυξάνει η θετική λειτουργία σχέση με το γενικό πληθυσμό? Σε σχέση... Καλωσορίσατε, κύριε Λιάσκη. Πόσο καιρό αυξάνει? Πόσες φορές αυξάνει σε ένα που έχει προστατήτητα? Λοιπόν, πρόσφατα 2015, μετανάλυση 3 φορές. 3 φορές οι πιθανότητες για στήση περισσότερο, παρακαλώ. Και τι ποσοστό από αυτούς έχουν και ζυματορροϊκή δερματίτιδα, για να το βάλουμε σαν confound? Δεν ξέρω. Και τι ποσοστό από όλους αυτούς έχουν ταυτόχρονα και μια κατάσταση που αν εμπλέκαμε έναν ψυχίατρο θα έβγαζε λαβράκια και να τα τροφαντάμε και καλά. Μάλιστα, σωστό. Θα σχολιάσει παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ πέρα. Η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα? Δηλαδή το χρόνιο στρες, επειδή έτυχε να είμαι και να περάσω 3 μέρες εξαιρετικές στη ζωή μου αναγκαστικά με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα γιατρό του πόνου. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο χρόνιος πόνος και μου δείχνει τις μαγνητικές που έκανε τέτοιο FMRI. Λοιπόν, φεύγει από το κέντρο του πόνου και πάει στο κέντρο της μνήμης, το οποίο γι' αυτό ευαισθητοποιούνται αμέσως αυτοί οι άνθρωποι. Το πρώτο που προσπαθούν να κάνουν είναι το να επαναφέρουν αυτή την ενόχληση στο κέντρο του πόνου. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπιστεί. Και όλες οι μελέτες των φαρμάκων βασίζονται εκεί αν μπορούν να κάνουν το switch αυτό. Και ποιο είναι το καταπληκτικό φαρμάκο που το λέει? Λοιπόν, διαβασμένος. Γιατί όχι το New Rodin, κύριε Μητρόπουλε? Τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί όχι το New Rodin? Όχι το New Rodin. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, θα σας το δείξω αργότερα. Λοιπόν, το μεγάλο λάθος στο φαινότυπο του συστήματος το A-Point, το χρησιμοποιείτε? Πρέπει οπωσδήποτε να το χρησιμοποιείτε. Αν δεν κάνετε καταγραφή τι προβλήματα έχετε, πώς θα δώσετε σημασία στο κάθε ένα, πώς θα θεραπεύσετε κάθε ένα? Άμα έχει την ούρηση είναι άλλη θεραπεία. Άμα είναι στον πόνο είναι άλλη. Άμα είναι στο psychosocial είναι άλλη. Άμα είναι σε κάποιο όργανο άλλο είναι άλλη. Το A-Point που είχε βγάλει ο Σόξ και παρουσίασε έκανε ένα λάθος. Είχε ξεχάσει το S. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Το sexual dysfunction. Το
το οποίο μπήκε εκ των υστέρων και έγινε από inch, έβαλε και το S. Άρα θα το χρησιμοποιείτε με το S, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά αυτό να το χρησιμοποιείτε πάντοτε. Θα έχετε αυτό το στο ιατρείο και θα σημειώνετε από κάθε σύστημα τι πρόβλημα υπάρχει. Ποιο σύμπτωμα είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο. Δέστε εδώ πέρα, το 2016 δημοσίευση. Το βασικό δεν είναι ποιο, αλλά είναι πόσο έντονο είναι το σύμπτωμα. Πόσο πολύ πονάει, πόσο πολύ συχνουρία έχει, πόσο. Το ποιοτικό στοιχείο του συμπτώματος άρα. Και όχι το ποσοτικό στα συμπτώματα. Τι θεραπεία προσφέρουμε στην προστατήτιδα. Δέστε μια πάρα πολύ μπλεγμένη από του κλασικού εδώ και 30 χρόνια που δημοσιεύει ο Νίκελ πάνω σε αυτά που δεν έχω βγάλει άκρη, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα αυτό απλώς μου αρέσει γιατί είναι σχετικά απλό και περιλαμβάνει ό,τι έχει δημοσιευθεί από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς πάνω στην προστατήτητα. Δέστε γιατί σας λέω. Άμα έχετε προβλήματα ούρησης, θα σκεφτείτε αλφα μπλόκερ, άμα έχετε συχνουρία αντιμουσκαρινικά και διάφορα. Είναι ανάλογα με το τι σύμπτωμα έχετε. Δεν θα δώσετε σε όλους τους ασθενείς την ίδια θεραπεία. Γι' αυτό είναι τα point που σας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ θέλω ψηφοφορίες. Ποιες φαρμακευτικές θεραπείες χρησιμοποιείτε για τις χρόνιο πυλικό πόνο μη βακτηριακή προστατήτητα. Πόσοι δίνουν αλφα μπλόκερς. Κάποιοι. Πόσοι δίνουν φυτικά σκευάσματα. Μάλλον περισσότεροι. Πόσοι δίνουν αντιφλεγμονώδη. Αρκετοί. Πόσοι δίνουν αντιμουσκαρινικά. Λίγοι, δύο. Πόσοι δίνουν πρεγκαπαλίνη. Πρεγκαπαλίνη είναι το λύρικα. Πόσοι δίνουν πρεγκαπαλίνη. Τέσσερις. Πόσοι δίνουν γκαπαπεπτίνη. Είναι το νιρότιν, κύριε Μητρόπουλε. Γκαπαπεπτίνη. Κανένας. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα φάρμακα. Ποιος ξέρει. Ξέρει κανένας. Τι φάρμακα είναι αυτά. Είναι για νευροπαθητικό πόνο. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά και γιατί είναι, έχει δίκιο ο κ. Μητρόπουλος που ξέρει μόνο το λύρικα, τι καλύτερο έχει. Εδώ είναι σχολείο, τα λέμε όλα με τα λόγια τους, δεν κάνουμε, δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, από το νιουρότιν κάνει πολύ καλύτερα επίπεδα. Ποια είναι η δόση που θα δίνετε για τον πόνο. Πόσο. 75. Ξεκινάμε. Δεν χρειάζεται να ξεκινάς από τον ιατρό πόνο. Εγώ ήμουν πιο συντηρητικός. Λοιπόν, πρωί βράδυ λέει 75, μην το φοβάσαι καθόλου. Έτσι, πρωί βράδυ. Επί 2, 75, μην το φοβάσαι καθόλου. 300. Και μου είπε, όχι με τον νιουρότιν, γιατί θα σου κάνει κύματα και θα έχει πονάκια και θα σε μπερδεύει. Έτσι, από μεγάλο όνομα. Λοιπόν. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, πόσοι δίνουν αναστολή φωσφοσφαιριστεράσεις. Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μάλιστα. Γιατί δίνεις, Δημήτρη. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Μας έχουμε μάθει, μας έχετε πει κιόλας. Εσύ τι έχεις ζήσει στο ασθενή σου. Εγώ μπορώ να λέω βλακίες. Τι επιβεβαίωσες μετά που άκουσες κάποια πράγματα και δοκίμασες. Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα αλλάξω άποψη. Μ' αρέσει να ανατρέπω αυτά που λέω. Αυτή είναι η ζωή. Νομίζω το 5 μιλιγκράμμ είναι για την περίπτωση του. Μάλιστα. Okay. Κάποιος άλλος έχει παρατηρήσει κάτι, Διονύση. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τη συνεργασία με έναν άνθρωπο που θα έχει πολύ καλή εμπειρία και να έχει το κουράγιο και το χρόνο να ασχοληθεί με τέτοιου τύπου αρρώστους σε επίπεδο να ψάξει να βρει ποια ήταν η αιτία των ψυχοσωματικών των ενοχλημάτων. Μάλιστα. Διότι πιστεύω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο πράγμα το οποίο είναι το υπόβαθρο όλων αυτών των καταστάσεων. Mm-hmm. Δεν νομίζω πως οι ουρολόγοι είμαστε οι κατάλληλοι γιατροί για αυτή την ιστορία, με κανέναν τρόπο. Είμαστε όμως οι κατάλληλοι γιατροί για να μπορούμε να κατευθύνουμε εάν υπήρχαν τέτοιου είδους άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά
να ψάξουν να βρούνε τι ήταν εκείνο που κατέληξε, που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να καταλήξουν έτσι. Ναι. Nice. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Το Διονύση Μητρόπουλο τον εκτιμώ όσο ελάχιστος. Το ξέρετε όλοι. Και διαφωνώ, είμαι ακριβώς απέναντι του σε αυτή την άποψη. Όταν λέω ακριβώς, στον απέναντι τοίχο. Διαφωνώ ριζικά. Θεωρώ ότι όλο ξεκινάει από ένα ερέθισμα, από ένα χρόνιο πόνο που μας τρελαίνει. Τους τρελαίνει. Εγώ είμαι απόλυτα πεισμένος και ο Διονύσης είναι, δεν έχω δεδομένα, δεν έχει δεδομένα. Αλλά σε αυτό το πράγμα πρέπει να εκτεθώ. Λοιπόν, τα φυτικά που οι περισσότεροι χρησιμοποιείτε έχουν το καλό ότι δεν έχουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Έτσι, είναι λογικό. Και το σερενό αρέπες που είναι το πιο και έχει τα ίδια αποτελεσματικότητα σε επίπτωση, ξέρουμε, από BPH studies, χωρίς να έχει τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εδώ πέρα μπαίνει και ένα άλλο, ότι μια χρόνια φλεγμονή και μη μικροβιακή ή άμα κάνεις PCR και τη βρίσεις μικροβιακή, πλέον νομίζω ότι κανένας δεν αμφισβητήσει ότι ίσως το chronic inflammation εξαιτίζεται με το να διεγείρει ένα καρκίνο του προστάτη. Και μήπως σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει λίγο περισσότερο να επιμένουμε στο να, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ίσως συμπτώματα, να θεραπεύουμε τη φλεγμονή. Σε αυτό δεν έχουμε βοήθεια. Μία εργασία έχω βρει, αυτή, για το Serenol Arepes Anti-Inflammatory Properties in Humans. 29 τα πιο συχνά, οι πιο συχνοί παράγοντες φλεγμονής. Και βρέθηκε ότι το 73,3% στους μάρκες του messenger RNA βελτιώθηκαν, ενώ με την ταυσερωσύνη μόνο σε 20, βλέπετε ότι έχει τεράστια διαφορά. Αυτό είναι το βασικό υπέρ, νομίζω, αυτή τη στιγμή για μια κατάσταση φλεγμονής, αλλά θέλει πολύ περισσότερη έρευνα. Αλλά δεν έχουμε όπλα αυτή τη στιγμή. Και περνάω στο τρελά αγαπημένο. Όλα αυτά, ξέρετε, ο κύριος Μητρόπουλος εφαρμόζει. Θα μας πει τελικά την εμπειρία του. Κάνει ένα πολύ holistic μοντέλο. Λοιπόν, πόσοι δίνετε διαιτητικές συμβουλές στους ασθενείς? Οι περισσότεροι. Πόσοι έχετε προτείνει βελονισμό? Κανένας. Πόσοι έχετε προτείνει κρουστικά? Δύο. Πόσοι κάνετε προστατικό μασάζ? 5-6. Πόσοι στέλνουν για φυσιοθεραπεία πυελικού εδάφους? 3. Πόσοι για ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα στο χρόνιο στρες, τον πόνο και όλα αυτά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θειασότητες του κυρίου Μητρόπουλου. Πόσοι αλλαγές στην καθημερινότητα? Αρκετοί, μάλλον περισσότερο από όλο. Πόσοι σε ομοιοπαθητικό, για ομοιοπαθητική? Δεν έχουμε εδώ πέρα φίλους σε ομοθετητικής. Μάλιστα. Λοιπόν, δέστε πώς με λυπήθηκαν. Είχα βγει το πρόγραμμα, είχε ανακοινωθεί, μάζευα από εδώ δεξιά, αριστερά, papers και τα λοιπά και ξαφνικά, δέστε τι δώρο μου κάνουνε. 12 Μαΐου του 18. Βγαίνει Cochrane Review για όλα αυτά. Και λέω, δόξα σε Θεός, με έσωσαν από όλο τον πανικό που προσπαθούσα να κάνω διαφάνειες και είχα φάει 10 ώρες για να μπορέσω να τα συμπτύξω. Δέστε. Τα συμπεράσματα μόνο, έτσι. Βελονισμός. Σαφέστατα. Βοηθάει. Με some control trials. Αλλαγή στον τρόπο ζωή, ξεχάστε το. Καμία μελέτη δεν μπόρεσε να αποδείξει. Μην πίνεις το κρασί σου, όχι το αλκοόλ, όχι το ένα το άλλο. Όπα, συγγνώμη. Λοιπόν, προστατικό μασάζ. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να μπορούμε να το στηρίξουμε. Παρόλο που ξέρετε και σας το έχω πει ότι εγώ το χρησιμοποιώ σε συγκεκριμένα σημεία με trigger points και όχι προστατικό γενικά μασάζ. Λοιπόν, άσκηση. Small effect. Δεν βοηθάει, λέει, ιδιαίτερα. Θερμοθεραπεία. Όχι. Small decrease, το οποίο δεν κάνει ουσιαστικά. Και κρουστικά είναι το δεύτερο από όλα αυτά που έχουμε ένδειξη μέσα από sound control μελέτες ότι βοηθάει.
Για να πούμε λίγο για τα ακουστικά. Έχουν εδώ πέρα χρησιμοποιείται 20 χρόνια σαν από τους ορθοπαιδικούς για την αντιφλεγμονώδη δράση. Λοιπόν, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε σε σεξουαλική ιατρική. Λοιπόν, κύριε Μικονιάτη, για έλατε λίγο πάνω να μας πείτε. Έχω λόγο που φωνάζω το Γιάννη τον Μικονιάτη. Ένα μικρόφωνο μπορείτε, παρακαλώ, στον κύριο Μικονιάτη. Πέστε μας ποιες μελέτες υπάρχουν στη βιβλιογραφία πάνω στις ακουστικά και στα... Λοιπόν, αυτές που βλέπουμε είναι τρεις μελέτες. Ναι. Πόσες είναι σύνολο που έχουν δημοσιευθεί. Στο European Urology είναι Sam Control. Η καλύτερη μελέτη είναι αυτή του 2009 στο European Urology. Που είναι Sam Control. Είναι Sam Control. Είναι η μελέτη του Zen και του Vandapur που βλέπουμε. Είναι και άλλες δύο μελέτες. Σύνολο πέντε μελέτες έχουν βγει τώρα στο PubMed. Σύνολο πέντε μελέτες. Και έχει βγει καμιά μετανάλυση. Έχει γίνει αυτό το systematic review που δείξατε πριν στο Cochrane, το οποίο ένα κομμάτι του είναι ουσιαστικά είναι μια μετανάλυση όσον αφορά το κομμάτι των κρουστικών και της χρόνιας προστατικής. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα grade 3B από τη μετανάλυση. Άρα είναι χαμηλό, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πού το κάνουμε. Υπάρχει το θεραπευτικό παράθυρο, το οποίο θα μπορούσε να σας μιλάει μισή ώρα, ο κ. Μικονιάτη, γιατί προσπαθήσαμε να το πετύχουμε πολύ καιρό. Και γιατί να το πετύχουμε. Θα σας δείξω δύο, καλαπατούσα και τη μετάφραση, γιατί ήθελα να το δείξω και ένα, μετά από τρεις θεραπευτικές συνεδρίες κρουστικών κυμάτων, στις οποίες υποβλήθηκαν σημαντική βίωση κατάσταση. Παρουσίασε μεγάλη ύφεση συμπτωματολογία, στο σημείο να σταματήσω την καθημερινή λήψη αντιφλεγμονωδών. Σας στέλνω τις ερμές μου ευχαριστίες. Αυτός ήταν ένας συνάδελφος, 7 χρόνια έπαιρνε θεραπείες και δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς Βολταρέν. Έπαιρνε τι έπαιρνε, Βολταρέν. Χωρίς Βολταρέν καθημερινή λήψη. Είχε κάνει και υπέρταση από αυτό και το ήξερε ότι ήταν κάτι ολόκληρο, αλλά δεν άντυχε. Και σταμάτησε τα Βολταρέν. Και αυτό, το οποίο δυστυχώς στην αγγλικά έχω πατήσει το email και το έχω μεταφράσει γιατί θέλω να το δείξω έξω, είναι γιατί είναι ο κ. Μικονιάτης εδώ πέρα πάνω. Αυτό το email ενός ασθενούς που το έκανε και μου έστειλε, που ήταν πάρα πολύ ωραίο γραμμένο, γιατί αυτός ήταν ερευνητής σε άλλο πεδίο, όχι στην ιατρική, και τα έχει πάρα πολύ ωραία γράψει, τι του έκαναν, μου έδωσε το κίνητρο να ζητήσω, να προτείνω στον Γιάννη τον Μικονιάτη να το κάνει διατριβή. Γιατί για να δούμε τι γίνεται, να βελτιώσουμε τα πρωτόκολλα, να δούμε τι κάνει. Λοιπόν, αυτός είχε πολύ σοβαρό ασυμπτώματα, πόνο στο περίνεο, στο πέος, στους όρχες, στο στομάχι, δηλαδή η τρελαμένη που περιγράφει ο κ. Τρόβλος. Λοιπόν, και ότι δεν άδειαζε η κύση του. Λοιπόν, είδε ότι βελτιώθηκαν και δέστε τι ωραία, έκανε μια σκάλα μόνος του, on a scale από το 0 μέχρι το 5 στον πόνο, στο περίμενο ήτανε 0 από 1,5, στο πέος, στους όρχες και στο στομάχι μισό από 2 και από 2 με 3 στο αίσθημα το ότι δεν αδειδικήσετε του στο 1. Και το πρωτόκολλο του Γιάννη, Γιάννη, πες μας λίγο για το πρωτόκολλο σου. Αυτή τη στιγμή τρέχει, έχει βάλει 10. 10 ασθενείς και άμα θέλετε να παραπέψετε αυτούς που δεν είναι ρηφράκτο, δεν έχετε τι να τους κάνετε άλλο. Λοιπόν, είναι Sam Control η μελέτη. Είναι πολύ δύσκολη μελέτη να γίνει. Έχει τα πάντα, μέχρι πολυπαραμετρική προστάτη, πριν και μετά. Έχει τα πάντα. Ό,τι θέλετε, το έχουμε βάλει μέσα, κύριε Μητρόπουλε, για να μελετήσουμε. Και αυτό είναι η πρώτη από τις τρεις μελέτες που θα κάνει για να αναπτύξει τη μέθοδο ο κύριος Μικονιάτης. Λοιπόν, πάμε με 6 session, ένα την εβδομάδα. Γιατί αυτό είναι που έχει δημοσιευθεί. Και πάμε να βελτιώσουμε τα πρωτόκολλα. Κλινική μου εμπειρία, άμα θέλετε, και προσπαθώντας να διερευνήσουμε για το πρωτόκολλο, είναι με 3 σε αυτούς που έχουν, δεν είναι οι τρελαμένοι που λέει ο κ. Μητρόπουλος, μια χαρά κόβεται ο πόνος. Το πόνο είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό στον πόνο. Στα άλλα, ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά στον πόνο. Ναι. Συγγνώμη λίγο στο μικρόφωνο. Με ποια λογική δράση τον πόνο, δηλαδή ποια είναι η παθοφυσιολογική δράση, δηλαδή με ποια λογική κάποιος ξεκίνησε και λέει πάνω να κάνω στα κουστικά. Papers είναι με την λογική της αντιφλεγμονώδης δράσης υποτίθεται που έχει αυτό είναι στις πρώτες δημοσιεύσεις. Προσωπικά
Αν μου λες, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, γίνεται κάτι πολύ πιο έντονο, γιατί το βλέπεις άμεσα. Από την πρώτη συνεδρία ήδη έχεις βελτίωση. Και ξέρεις, Βαγγέλη, με τι μπορώ να το παρομοιάσω. Τα μόνα που έχω δει συγκρίσιμα είναι με τα sessions αυτών που ξέρουν να κάνουν, γιατί έχουμε φυσικοθεραπεύτρια που ξέρει πάρα πολύ καλά, ασχολείται 20 χρόνια με πιελικό έδαφος, έτσι, με πετυχημένες θεραπείες πιελικού εδάφους. Δηλαδή έχουμε κάποιους δείκτες φλεγμονής, υπάρχουν δείκτες φλεγμονής, λοιπόν, έχουμε κάποια ιστολογικά ευρήματα, δηλαδή ότι λοιπόν, κάνει υπάρχουν δύο papers, πες τα Γιάννης, τα ξέρει καλύτερα ο Γιάννης που τα έχει δείξει, που οι ιντερλευκίνες και έτσι δείκτες φλεγμονής έχουν δείξει ότι πέφτουν. Μάλιστα. Εντάξει, αρχικό στάδιο ακόμα, αλλά γίνονται υποθέσεις που μπορεί να δουν. Αλλά έχει δύο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή το κομμάτι των κρουστικών είναι σε εκρηκτική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς στην ουρολογία. Έτσι, δηλαδή, βλέπεις επειδή. Όχι μόνο στην ουρολογία. Ναι, εγώ για την ουρολογία βλέπω, ας πούμε, δηλαδή, τους συναδέλφους και δηλαδή, σε σημείο που είναι μη ελεγχόμενο και. Φοβάμαι και λέω μήπως πάρει τη λογική του να κάνουν τα πράγματα και μετά να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι λειτουργούν. Ακριβώς αυτό γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι αυτό γίνεται. Πάσαν όσο και πάσαν, ναι, το ξέρω. Ναι, σαφέστατα. Προσπαθούμε. Είναι απολύτως κακό. Ναι. Ναι, απολύτως κακό δεν είναι, αλλά να ξέρουμε ότι στον προστάτη, τουλάχιστον για τον προστάτη, έτσι, υπάρχουν άπειρες τεχνολογίες, άπειρα πράγματα, τα οποία εκτινάσονται, κάνουν πλατό μετά από ένα χρόνο και μετά από δύο χρόνια εξαφανίζονται. Εγώ πάντως το μόνο που θέλω να πω είναι του Tom Lou η ομιλία, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, που έκανε στη Λισαβόνα, στο Παγκόσμιο Σεξουαλικής Ιατρικής, που είπε ότι δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα γιατί δεσμεύομαι, γιατί το UCSF έχει κάνει μια τεράστια επένδυση και έχει κάνει εταιρεία και έχει πατεντάρει, μας έχει την πατέρα τη, γιατί δεν μπορεί να πατεντάρει τα shockwaves. Έχουμε πατεντάρει ότι τα shockwaves, όλα αυτά που λέτε είναι χαζομάρες, αυτό που κάνουν είναι ότι ενεργοποιούν βλαστοκύτταρα και progenitor cells. Και έχουν πατεντάρει την ενεργοποίηση, δεν μπορούσα να το σοκ, την ενεργοποίηση βλαστοκυτάρων και προγεννητικών κυτάρων με κρουστικά. Και έχει κάνει εταιρεία το UCSF και μάλιστα μας έδειξε και κάτι ότι δουλεύουν 21 άτομα στο lab αυτή τη στιγμή που έχει κάνει της εταιρείας και μάλιστα επειδή είναι μέχρι, μας είπε, επιστήμονες της τέτοιας, πώς το λένε, της, για, πέστε την, για Πάρκινσον, ναι, και προσδιορίσαν τώρα πόσο απορροφά το κόκαλο για να μπορέσουν να πρέπει να το κάνουν εκεί πέρα με αναισθησία γιατί πονάει στο κόκαλο. Λοιπόν, άρα, αυτά όλα, περιμένετε λίγο. 5 χρόνια υπομονή μπορείτε να κάνετε, να μας τα πει ο Λογιάννης. Έτσι. Τώρα μόλις ξεκίνησε, 10 ασθενείς έχει βάλει. Έχουμε κάνει πάνω από 50-60 ασθενείς για να δούμε λίγο τι μας γίνεται. Παρακαλώ. Τι ενέργεια χρησιμοποιείτε, είναι ίδια όπως και για τη στήση. Αυτό είναι ένα δύσκολο. Εμείς. Καλά, το πω. Σε όλα τα paper είναι 0,25. Εμείς είδαμε παίζοντας ότι δεν χρειάζεται αυτή η μεγάλη ενέργεια. Δεν είδαμε διαφορά. Και αρχίσαμε από μικρή ενέργεια, γιατί ακριβώς επειδή κάνουμε και MRIs και όλα αυτά, θέλουμε να ανέβουμε όπως αρχίσαμε και στη στήση ήμασταν οι μόνοι. Ο Βάρτη όλα τα είχε κάνει με 0,1 και εμείς αρχίσαμε τις μελέτες του Δημήτρη Καλυβιανά και την διατριβή από 0,05. Και ανεβήκαμε σιγά σιγά και το κάναμε μια φορά την εβδομάδα και μετά δύο και τρεις να χτίσουμε. Και κάναμε 5 χρόνια για να βγάλουμε ένα πρωτόκολλο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε πάλι από πολύ χαμηλά, ξεκινήσαμε από μια ενέργεια η οποία την ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ασφαλής, δοκιμασμένη σε πάρα πολλά περιστατικά, μια ενέργεια η οποία δεν πονάει κτλ. Και θα δούμε τώρα. Σιγά σιγά από μελέτη σε μελέτη θα έχουμε δεδομένα για να πάμε στην επόμενη και να χτίσουμε. Αυτή είναι η έρευνα. Λίγο να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και έτσι τον κακό άνθρωπο. Είναι γνωστό ότι το placebo effect σε όλες τις παθήσεις του προστάτη, δεν εννοώ την κακοήθεια, και για τις φαρμακευτικές θεραπείες είναι 30%. Για τα κομμάτια στα οποία υπάρχει και ψυχοσωματικός χαρακτήρας είναι άγνωστο το placebo effect κατ' ουσίαν. Όχι, υπάρχει, δεν είναι άγνωστο, στη στήση. Το παίρνω πίσω. Η στήση. Το παίρνω πίσω. Η στήση είναι κλασικό παράδειγμα ψυχοσωματικής πάθησης. Το παίρνω πίσω.
30% έχετε λάβει υπόψη αυτή την παράμετρο στο σχεδιασμό της ισχύως του δείγματος, των στατιστικών δοκιμασιών που θα χρησιμοποιήσετε για την ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων. Ναι. Γιατί αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Του όπως δείγματος. Και για όλα τα φάρμακα και για καλοειδή υπερπλασία και. Όταν καθίσει κανείς να τα δει λίγο βαθύτερα επιστημονικά, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βάλει στη σειρά. Σωστά σου. Κοίταξε, Διονύση, σαφέστατα, αυτό είναι ένα μεγάλο προβληματισμό μα και βάλαμε τόσο δύσκολα inclusion criteria για να περιορίσουμε και να είναι πολύ ομοιόμορφο το πρώτο group. Και επειδή η ένδειξή μα ήταν για τον πόνο, βάλαμε ότι βασικό σύμπτωμα που τον ενδιαφέρει είναι ο πόνο, βάλαμε να είναι refractory σε όλα. Οπότε μειώθηκε η ομάδα και επικεντρωθήκε για να μπορέσουμε να μειώσουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε συνήθως κάνουμε μελέτες. Η πρώτη μελέτη είναι μικρότερη, όπως έκανε ο Δημήτρης, είναι σε 60 άτομα και έφτασε η τελευταία του Δημήτρη, ήταν σε 96. Δηλαδή όσο παίρνουμε πληροφορίες και πατάμε στα πόδια μας, μπορείς μετά να κάνεις πιο δύσκολες μελέτες στην επόμενη έχοντας την πρώτη πληροφορία. Τώρα δεν μπορούσαμε από δικά μας δεδομένα και τα μετρήσαμε. Ο στατιστικός μας το μέτρησε το δείγμα από τις δημοσιευμένες μελέτες. Στη βιβλιογραφία δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το κάνουμε. Είναι σωστή παρατήρηση πάντως. Πολύ σωστή. Γιατί του Ζίνερμαν η μελέτη που ήταν στο European Urology και θεωρητικά είναι η καλύτερη, σχολιάστηκε, δηλαδή στάλθηκαν κάποια letter γιατί δεν έβγαζε πλασίμπο ενώ περιμένουμε να έχουμε ένα πλασίμπο υψηλό. Μεγάλο, δεν έβγαλε μικρό. Κάνω παρατήρηση πώς γίνεται η πλασίμπο ομάδα σου. Αλλά όντως και εμένα λέω αυτή είναι παραμύθι, έλα να κάνουμε εμείς μία, λέω να γίνεις γνωστός, στο Γιάννη είπα. Αλλά ο πόνος, ειλικρινά, επειδή αυτούς τους αρρώστους τους παλεύουμε, όσοι τους παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια, τους στέλνεις, κάνουν βελονισμούς, φυσιοθεραπείες, φάρμακα, το ένα το άλλο, και δεν τους πιάνει τίποτα. Δηλαδή, το πλασίμπο εφέκτ είναι μηδενικό σε αυτούς, απελπίζεσαι. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει και το... Έχω ένα γνωστό, ο Τιμπέτο Έρντογλου στην Τουρκία. Κάνει αποσυμφόρηση του ειδικού νεύρου στις προστατήτιδες, μη μικροβιακές και στις γυναίκες με πόνο πιελικού εδάφους. Στις γυναίκες έχετε επιχειρήσει να το κάνετε αυτό. Σε πόνο. Πιελικού εδάφους. Όχι. Άμα δράσει τον άντρα, γιατί να μην δράσει και στη γυναίκα. Σωστά. Σωστά. Και πού να σας πω κι άλλο, αλλά δεν θέλω να σας πω. Η νευροτροπής είναι και αυτό ένα κομμάτι που λέγουμε πριν στην παθοφυσιολογία, αλλά δεν είναι και το νευρικό μονοπάτι, ίσως μια επιλογή. Άμα αυτό είπε, ο Λου αυτό είπε, ότι μην ψάχνετε πού και ενδοθύλου και τα λοιπά. Είναι activator στον πλαστοκυτάλων και το progenitor cells. Τελεία. Και αυτό έδειξε δεδομένα και έτσι. Απλώς λέει τώρα που βγήκε η πατέντα και έχουμε το δικαίωμα και θα αρχίσουμε να φύγουν όλα τα papers που έχουμε δημιουργήσει για να κάνουμε την επένδυση στο UCSF. Επειδή τα μηχανήματα στην αγορά που υπάρχουν διαφέρουν αρκετά σε τιμές μεταξύ τους. Όχι μόνο σε τιμές και σε τεχνολογία. Και σε τεχνολογία και σε τιμές. Δηλαδή πλέον και ο κόσμος πλέον δεν κοιτάει, πάει για ακουστικά κύματα. Εγώ δεν τα γνωρίζω τα μηχανήματα αυτά, δεν γνωρίζω τις διαφορές, ξέρω ότι υπάρχουν όμως. Βέβαια. Πού πρέπει κάποιος να. Προς τα ποια κατεύθυνση είναι... πρέπει να πάει δηλαδή, όταν πάει να αγοράσει ένα ακουστικό, γιατί τώρα πολλοί ιδιώτες, μα πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, επενδύουν στο κομμάτι αυτό γιατί βγάζουν και πολύ καλά χρήματα, έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα με τα μηχανήματα τι γίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα, η αίσθηση μου είναι και θα σας πω όλη μου την σκέψη, είναι ότι θεωρώ ότι όλα τα μηχανήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν ξέραμε πώς να τα χρησιμοποιούμε. Το κακό είναι ότι οι εταιρείες δεν μας δίνουν καμία πληροφορία πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Παραδείγματος χάρη, έχουν βγει με τις Wolf το μηχάνημα, δύο SAM control που λέει δεν κάνουν τίποτα. Είναι fake το μηχάνημα, πετάξτε το. Αυτό το τις Wolf είναι linear. Το linear και έχει πολλά σημεία γιατί χτυπάει πολλά, δεν πάει σε βάθος. Δεν ξέρω, άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εμάς μας πήρε 1,5 χρόνο για την κεφαλή πριν αρχίσουμε τις μελέτες, για να δούμε πώς είναι η ενέργεια από το σημείο της κεφαλής μέχρι στα 4 εκατοστά που είναι το πέος και με ποιο τρόπο θα κάνουμε ισομερός θα κατανύμουμε την ενέργεια. Παραδείγματος χάρη, παίρνεις τις MTS, πολύ καλή εταιρεία, γερμανική κτλ. Λοιπόν, άμα το πάρει κάποιος και το κάνει έτσι, ας πούμε, όπως το κάνουμε εμείς ή όπως το κάνει ο Βάρτη, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Κάθισα, μίλησα μαζί τους, δουλέψαμε. Λοιπόν, έχουν βάλει από μπροστά μία μεμβράνη. Γιατί το focus
που κάνει, το κάνει στα 4 εκατοστά. Και τους λέω πώς αυτό εγώ θα το λειτουργώ. Και έβαλαν ένα μία φούσκα, πώς θα την πατάς υποχωρεί. Άρα, τις MTS, αλλά δεν το γράφει στο πώς να το κάνεις. Τις MTS πρέπει να το παίρνεις, να το βάζεις σε ένα σημείο και να αρχίσει σιγά σιγά να το πατάς, να το πατάς, να το πατάς, μέχρι να κολαψαριστεί όλη η μεμβράνη. Γιατί είναι 4 εκατοστά αυτή η μεμβράνη, άρα χτυπάς μόνο εδώ στην αρχή και πατώντας προχωρείς και δίνεις ενέργεια για να δοθείς όλο το πέος. Ναι. Στις Ντορνιέ πρέπει να πας και από εδώ και από εκεί. Αλλιώς δεν κάνεις δουλειά. Γιατί έτσι είναι κατασκευασμένη η κεφαλή. Και κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν πώς την έχουν παρασκευάσει την κεφαλή. Ας πούμε, η Storch δεν έχει δεδομένα. Και τους λέει, είσαστε χαζοί. Πώς να τη βάλω, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει τις μετρήσεις. Αν δεν έχετε κάνει τις μετρήσεις, τότε γιατί κάνετε μελέτες. Δεν θέλω να κάνω, να χάνω το χρόνο μαζί σας. Μελέτη μαζί σας. Δεν ξέρετε πώς το δίνετε. Η Volt δεν μου δίνει στοιχεία. Γιατί να κάνω. Αυτή τη στιγμή στοιχεία έχουν η Medispec, η Dornier και η MTS. Έτσι, αυτή τη στιγμή στοιχεία για το πού πάει η ενέργεια που βγαίνει από την κεφαλή. Αυτά για να πούμε για τα μηχανήματα. Και μπορώ να προσθέσω κάτι. Ναι, βέβαια. Όσον αφορά, επειδή ασχολούμαι και ιδιαίτερα με το στατιστικό κομμάτι, και είναι ωραίο να μείνει και σαν μήνυμα, η στατιστική είναι στημένη, δηλαδή όταν λέμε sample sizing, είναι ανάλογα με το first outcome που βάζουμε. Εμείς ως λίγο πονηρά βάζουμε και τον bone εδώ πέρα, αλλά είναι λογικό ότι όσο πιο ανοιχτό outcome έχουμε, δηλαδή όταν περιμένουμε στον bone να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά, τόσο πέφτει ο αριθμός των ασθενών που θέλουμε να βάλουμε. Δηλαδή, εμείς υπολογίσαμε το outcome βάσει του πόνου συγκεκριμένα. Ο Zinnerman, ας πούμε, το λάθος είχε κάνει και θα μπορούσε να απαντήσει, χρησιμοποιούσε όλο το score αυτό, το προστατικό, το οποίο έχει ένα scale από 0 μέχρι 41 και πάρα πολλά subgroups. Και προφανώς είναι λάθος, χρησιμοποίησε λίγους ασθενείς βάσει του outcome που έβαλε, του first outcome. Γιατί το sample sizing είναι βάσει first outcome. Δεν μπορεί να του χώσει όλου ένα καλάθι. Είναι. Δηλαδή, έτσι. Sample sizing σωστό μπορεί να υπάρχει άμα θέτεις το σωστό ερώτημα και απαντάς με τη μελέτη σου για αυτό το ερώτημα, όχι για όλη την πάθηση, προφανώς. Γι' αυτό αποκτήσαμε πρώτα την εμπειρία για να δούμε πού θα κατευθυνθούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να στέλνει στο Γιάννη Μικανιάτη. Θα βάλει τα επόμενα χρόνια πάνω από 250 άτομα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση και εγώ από εδώ. Ναι. Εδώ δεν φαίνομαι. Μου δημιουργήθηκε απορία, εάν, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό, αν υπάρχουν μελέτες αντίστοιχες για την ΕΜΤΑ. Γιατί η προσωπική μου εμπειρία που έχω δουλέψει σε αυτό το μηχάνημα είναι ότι κάποιοι ασθενείς πάνε αρκετά καλά. Δεν το ξέρουμε το καθόλου. Και έχει σημασία αυτό, ρωτάω, αν υπάρχει κάποιο evidence base ή κάτι, διότι το μηχάνημα για το ΕΜΤΑ κάνει γύρω στα 30 χιλιάρικα. Το μηχάνημα αυτό, φαντάζομαι, που αναφέρεστε, κάνει γύρω στα 150 χιλιάρικα. 150 κανένα. Πόσο? 100. Είναι, το πιο φθηνό είναι, γι' αυτό και το παίρνουν κάποιοι, είναι της Wolf. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει τις δύο μελέτες που έδειξαν ότι δεν κάνει τίποτα, είναι το ίδιο με πλασίμπο. Και το πιο ακριβό νομίζω ότι έρχεται της Medispec, γιατί έχει το αναλώσιμο. Που κάνει πόσο αυτό. Το αναλώσιμο είναι γύρω στα πόσα η συνεδρία βγαίνει παραπάνω. Είναι, το αναλώσιμο είναι γύρω στα 20-25 ευρώ η συνεδρία. Και η τιμή είναι γύρω στα, δεν ξέρω, 30-35, ξέρω, κάπου εκεί, δεν ξέρω ειλικρινά. Κάπου εκεί είναι τα ακριβά. Για την ΕΜΤΑ δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Δεν υπάρχει καμία δημοσίευση. Σας είπα μόλις δημοσίευση και δεν υπάρχει και για τη στήση καμία. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Ο Δημήτρης ο Καλυβιανάκης που εδώ είναι. Έτσι έχει φάει 7 χρόνια στη ζωή του πάνω σε ακουστικά. Έχει κάνει άπειρα περιστατικά. Έχει κάνει όλους τρίπλεξ. Έχει φάει άπειρες ώρες. Δεν υπάρχει καμία. Τα ξέρει όλα και τα παρακολουθεί κάθε μήνα που μένει. Που βγαίνει ό,τι βγαίνει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Έχουν θέση τα PDE5 σε ασθενείς, ήδη το είπαμε. Εάν χτυπήσετε προστατάρις και PDE5 χήμητος, θα βγάζει 23 δημοσιεύσεις. Δεν θα σας πω όλες 23, εγώ θα μείνω σε αυτές που μου αρέσουν. Λοιπόν, και αυτές που μου αρέσουν είναι αυτό που ήταν στο Λονδίνο, έτσι, μία είναι με τα ταλαφύλλη 5 μιλιγράμμα ημερησίως, λοιπόν, και βλέπετε ότι έδειξε improvement, αυτό είναι από το International Journal of Endocrinology 2017, και ένα abstract που παρουσιάστηκε πέρυσι στο Λονδίνο, από τον Park, πολύ σοβαρός Κορεάτης, το ξέρω, είμαστε μαζί στη Βοστόνη και το ξέρω προσωπικά, εγγυώμαι για αυτή τη μελέτη ότι είναι καλή, που έδειξε βελτίωση σε παραμέτρους, σε διάφορους παραμέτρους σε ασθενείς με προστατίτιδα.
Και σε αυτό το περιοδικό, στο Journal of Inflammation, υπάρχει και όλη η θεωρία συμπυκνωμένη από μοντέλα το πώς μπορούν να δράσουν οι PDE5 στην φλεγμονή του προστάτη. Δεν θα πω τώρα να σας κουράσω με όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Έχουμε δουλειά, έχουμε καινούργια πράγματα, βλέπετε. Είναι περιστατικά τα οποία βλέποντας και κάνοντας δεν μπορείτε να κάνετε σε κανένα καμία θεραπεία. Θέλω να μείνει από αυτό ότι θα χρησιμοποιήσετε το φαινότυπο, θα πάρετε το UP, όλο το points, μαζί με το S, το sexual, και θα προσπαθήσετε κάθε ένα από αυτά που θα βάζετε το τικ, ναι, έχει σύμπτωμα, να το διορθώσετε. Προς το παρόν, αυτή είναι η προσέγγιση για την καθημερινή πράξη σε τέτοιους ασθενείς. Ερωτήσεις, Τρίφωνα. Λιγάκι να πω και εγώ την γνώμη μου. Ό,τι θέλεις. Αυτή τη λίγη εμπειρία που έχω έξω σαν ιδιώτης αυτά τα χρόνια. Σου κρατήσει. Ωραία είναι και η ενέργεια των μαριστικών. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για κάποια άλλη ενέργεια. Ναι. Τη δικιά μας απέναντι στον ασθενή. Παρακαλώ. Δηλαδή πιστεύω ότι αν μη χαθούμε λιγάκι στα ακουστικά και στις ενέργειες και αυτά και ξεχάσουμε λιγάκι ότι απέναντι μας έχουμε έναν άνθρωπο και θέλει χρόνο όταν έρχεται σε εμάς. Συνήθως έχει πάει και σε άλλους γιατρούς. Συγγνώμη, αλλά σου πω ένα τρίκ. Ο Δημήτρης Καλυβιανάκης το ξέρει. Εάν έχετε πολύ δύσκολο περιστατικό, πάντα βέβαια αυτό είναι βίτσιο. Πάντα όμως εγώ τον βάζω τελευταίο. Πάντα. Έχω πει στην γραμματέα μου, άμα είναι αυτά που τους ξέρει αυτός ο ασθενής, θα είναι το τελευταίο ραντεβού. Για να έχω χρόνο. Θέλουν χρόνο. Είναι και αυτό είναι, που λέει ο Τρίφωνας. Και είναι το ίδιο και στους άντρες και στις γυναίκες. Και στις γυναίκες με χρόνιο άλγος έρχονται τρελαμένες. Πιο πολλοί γυναίκες ίσως από τους άντρες θέλουν πολύ, πολύ κουβέντα. Τις γυναίκες θέλουν στο γέρο το Δημητριάδη και ηρεμό. Εντάξει. Γιατί δεν αντέχεις και τους δύο μαζί. Θέλουν πολύ κουβέντα, πολύ ενέργεια από σένα και κεραίες. Δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το πρόβλημά τους, να μπορείς να τους δώσεις. Πολλές θεραπείες, όχι μία, με το χρόνο να αλλάζεις θεραπείες και να βρίσκεις την καλύτερη για τον καθέναν. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό φάρμακα τα οποία μπορούμε να τα συνδυάσουμε με, δεν λέω με άπειρους, αλλά με πολλούς συνδυασμούς. Τα αντιχολινεργικά ιδίως, μαζί με τα άλλα κτλ. Μπορούμε να κάνουμε. Ανάλογα με το σύμπτωμα. Και με τις μαλάξεις και όλα και όλα. Αυτά, όλα αυτά μας δίνουν πολλές δυνατότητες. Απλά θέλουμε χρόνο και ενέργεια, όχι ενέργεια ακουστικών, ενέργεια δικιά μας. Πρέπει να δώσουμε ενέργεια σε αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή, πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, να τον καθησυχάσουμε. Γιατί πολλές φορές έχω φτάσει 80% φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής να έχει θεραπευτεί. Μόνο με την κουβέντα. Μόνο με την κουβέντα. Δίκαιο Μητρόπουλος. Αυτό. Και με τη δικαίωση νομίζω του κυρίου Μητρόπουλου σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Ένα δυσάρεστο και ένα ευχάριστο είναι ότι η Εύχαριστη Παναγωπούλου που θα μας έκανε για soft skills αύριο είχε ένα προσωπικό πρόβλημα, συνέβη κάποιο ιατρικό σημαντικό πρόβλημα στον πατέρα της και αυτή τη στιγμή είναι στην Κομωτινή κοντά του. Οπότε δεν μπορέσει να έρθει και γι' αυτό ακριβώς πλατέασα, γιατί αύριο ο Βαγγέλης Ολιάτικος θα έχει όλη την ώρα της, μια μισή ώρα, έχει φέρει και βίντεο και ιστορίες και ένα τα τρελά, ξέρετε. Οπότε να του δώσουμε να μας το πει όλο άνετα και ωραία και να τελειώσουμε για 9 η ώρα, ξεκουραστείτε, είχατε για το ταξίδι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, αύριο στις 9 σας περιμένουμε. Καλό βράδυ.